Γεια σε όλους από τα μουσικά καταστήματα Ριχάρδος και σήμερα θα σας δείξουμε την Fender American Pro 2 Stratocaster Dark Knight με ρόζου ταστιέρα. Η καινούργια σειρά της Fender απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες μουσικούς που αναζητούν ένα ευέλικτο όργανο που μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλά στυλ μουσικής. Η Fender, έχοντας πάντα στο μυαλό της την πετυχημένη συνταγή μιας Fender κιθάρας, δίνει μια μοντέρνα πινελιά στα όργανά της για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του σύγχρονου μουσικού. Η Dark Knight κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη ΣΥΠΑ και περιλαμβάνεται deluxe σκληρή θήκη της Fender, η οποία έχει και πολύ όμορφη εσωτερική επένδυση. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και ας ξεκινήσουμε από το χρώμα, το οποίο πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει νομίζω. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη κιθάρα. Όσον αφορά το σώμα της, είναι κατασκευασμένο από alder, το μπράτσο είναι από maple, το οποίο έχει matte φινίρισμα στο πίσω μέρος. Έχει το καινούριο προφίλ deep sea, το οποίο είναι ακόμα πιο άνετο και από τα modern sea προφίλ. Η ταστιέρα είναι από rosewood με 22 narrow tall τάστα. Πάνω έχουμε κοκάλινο nut, κάτω έχουμε γέφυρα με bent silk saddles και τρέμολο, το οποίο είναι 2-point synchronized. Επίσης, μια πολύ ωραία λεπτομέρεια στο πίσω μέρος της κιθάρας είναι αυτή η καμπύλη στην ένωση με τον μπράτσο για πιο εύκολη πρόσβαση στα κάτω τάστα της κιθάρας. Πάμε και στους μαγνήτες, οι οποίοι είναι η νέα σχεδίαση της Fender. Είναι η V-Mode 2, single coils και οι τρεις. Και τα ποντεσιόμετρα είναι όπως μια κλασική Fender, ένα volume και δύο tone. Και τα δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Πρώτον, το ποντεσιόμετρο της έντασης έχει treble bleed κύκλωμα, που σημαίνει ότι όταν κατεβάζουμε την ένταση της κιθάρας δεν χάνουμε τις top-end συχνότητες. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το δεύτερο tone, το οποίο είναι για τον bridge μαγνήτη, έχει push-pull λειτουργία, που στην ουσία μας δίνει και τον neck μαγνήτη στις θέσεις που χρησιμοποιείται ο bridge, δηλαδή στην θέση 1 που έχουμε bridge. Με το push-pull έχουμε bridge και neck. Και στη θέση 2 που έχουμε bridge και middle, στην ουσία έχουμε και τους τρεις μαγνήτες. Λοιπόν, όποιος έχει πάθος με την κιθάρα και ειδικά με τη Strat, είτε πρόκειται για επαγγελματία, είτε ερασιτέχνη, είτε λάτρη γενικά της μουσικής, αξίζει να έρθει να τη δοκιμάσει. Είναι ένα πολύ ποιοτικό όργανο, πάρα πολύ όμορφο. Προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να την έχω στην κατοχή μου, είτε για το stage, είτε για καθημερινό παίξιμο στο σπίτι. Όπως σε όλα τα βίντεο, η ρυθμίση του ενισχυτή είναι flat με ελάχιστο reverb και για το συγκεκριμένο βίντεο χρησιμοποιούμε τον Fender Mustang GTX 50. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram. Ευχαριστούμε πολύ.